Στα χνάρια σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων, με μεγάλε πλατείε, πεζόδρομου, δημόσιε υποδομέ με προτεραιότητα στου πεζού, επιχειρεί να βαδίσει η πόλη των Χανίων. Το έργο δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμπορίου στην πλατεία 1866 προβλέπει παρεμβάσεις σε ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου, κομβικό για την τουριστική κίνηση, την εμπορική δραστηριότητα και τι συγκοινωνίε. Η ανάπλαση αυτή προβλέπει την παρέμβαση στην πλατεία 1866, όπου πλέον μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, ανοιχτή λειτουργική πλατεία και στι παρεμβάσει στους δρόμους γύρω από την πλατεία 1866, με μία διαμόρφωση όπου πλέον θα μετατραπούν σε ήπια κυκλοφορίας σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, θα υλοποιηθεί το συνοδό έργο τη διαμόρφωση ομοιόμορφων προσώψεων για τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην πλατεία. Θα διαμορφώσουν ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο θα κάνει πιο ελκυστική την περιοχή ε, τη πλατεία 1866 και των γύρω κατεστημάτων, διαμορφώνοντα έτσι ένα πιο δυναμικό εμπορικό κέντρο. Θα αφορά την πρόσωψη των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και, άλλα, και άλλες εργασίες, όπως ας πούμε για παράδειγμα μια ε, πλατφόρμα η οποία θα μπορεί να ενημερώνει τον κάθε πολίτη με το που μπαίνει μέσα στην περιοχή παρέμβασης για, τις, ε, για, τα, για τα καταστήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, ε, τις προσφορές που θα έχουν ανά ημέρα, ένα εβδομάδα και άλλες πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ταυτόχρονα όμω το έργο έρχεται να δώσει νέο αέρα στι περιμετρικέ οδού Κοροναίου, Κορκίδη, Κριάρη, Κόρακα και τμήματων τη Καραϊσκάκη και τη Μιλονογιάννη. Πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου των Χανίων που θα αναπλαστεί με προτεραιότητα στον κοινό χρηστοχώρο ώστε να είναι προσβάσιμο σε οικογένειε, παιδιά, πεζού και ποδηλάτε και παράλληλα να αποτελέσει ένα θεληκτικό εμπορικό κέντρο για του επιχειρηματίε τη περιοχή. Ένα project το οποίο βγήκε δεύτερο σε βαθμολογία στην Ελλάδα, το οποίο α, οφείλω να πω και οφείλω να δώσω τα συγχαρητήρια στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου αλλά και τα στελέχη του Επιμελητηρίου που εργάστηκαν σκληρά για να γίνει αυτό και να συμμετέχουν το απαραίτητο ποσοστό εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης η οποία έχει επιλαγεί. Οι εργασίες αφορούν στην υπογειοποίηση όλων των δικτύων και τη ριζική αναβάθμιση του αποχετευτικού και ιδρευτικού δικτύου της ΔΕΙΑΧ. Η διαμόρφωση τη πλατεία και των οδών περιμετρικά τη θα γίνει με ενιαίο ισόπεδο πλακόστρωτο το δάπεδο μεταξύ των πεζοδρομίων και των δρόμων, οι οποίοι μετατρέπονται σε οδού και κυκλοφορία με ανώτατο όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών στην πλατεία 1866 και την ολοκλήρωση των εργασιών στη Χατζημιχάλη Γιάννα Ρισκαλίδη, αλλά και την εκκίνηση. Τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχουν δει ποτέ τα χανιά, των 30 οικοδομικών τετραγώνων στην ευρύτερη περιοχή του ΚΤΕΛ, θα έχουμε μια τελείω διαφορετική εικόνα. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, προπολογισμού 3.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά το ίμιση από το ΕΠΑΝΕΚ, ενώ το άλλο μισό εντάχθηκε πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψη. Οι εργασίε αναμένεται να αρχίσουν αμέσω μετά την εορταστική περίοδο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνε.